και καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα δοκιμαστικό Fast Attack Είναι βράδυ Σαββάτου και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβληθεί του Λεβαδιακού στο μεγάλο τέρμι της Αντικοβιωτίας με 2-1 με άσο ημίχρονο διπλό τελικό και πριν ξεκινήσω έτσι να μπω στην ουσία του κεντρικού θέματος αυτής της μικρής δοκιμαστικής εκπομπής έτσι όπως το έχω θέσει ήδη στα social media δηλαδή πριν μπω στα του ΠΑΟΚ και πριν μπω σε αυτά που προκύπτουν τελευταίως από το ρεπορτάζ θέλω να αναρωτηθώ ηλικιωδώς διότι ε, μόνον μπορεί να αναρωτιέται για τέτοιου είδους πράγματα και αυτό θα κάνω και εγώ τον ηλίθιο δηλαδή και θα πω υπάρχει μία έρευνα εισαγγελική στην οποία κατέληξε ο εισαγγελέα και παρέπεμψε 16 τύπους κατηγορουμένους να πάνε στα δικαστήρια μες στους οποίους υπάρχουν δύο πρόεδροι ΠΑΕ. Σήμερα δύο ΠΑΕ έπαιζαν μπάλα. Οι πρόεδροι τους είναι οι κατηγορούμενοι. Έφεραν άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Τα μπέτ ράνταρ και τα υπόλοιπα βάρεσαν τίποτα. Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδί μου, είναι η ανάγκη μια που πάμε σε μακρές δίκες να έχουμε κανένα φράγκο στην άκρη. Γιατί παίρνουν πολλά οι δικηγόροι σε αυτές τις ιστορίες. Αν είναι έτσι, εγώ έχω κατανόηση. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν στην άκρη για μια βροχερή νύχτα μέρα, νύχτα, νύχτα θα είναι συνέχεια. Και μέρα άμα είσαι στο Μπουντρούμι, νύχτα μοιάζει. Αλλά θέλω να πω ότι μας φτύνουν, στη ξερνάνε στα μούτρα όλων μας, ακόμα, αυτοί οι ίδιοι. Μηδέν ένα, ο Λεβαδιακός. 2-1 Ολυμπιακός. Άσο το ημίχρονο, διπλό το τελικό. Θα περιμένουμε την Πέτερ Άνταρ. Θα το ψάξει κανείς από αυτούς που τους ψάχνει ήδη. Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι εγώ κάνω λάθος συνήθω αυτά. Αλλά ρωτάω μήπως είναι κανένας που τα νιώθει, που του κόβει πιο πολύ και νιώθει παραπάνω σαν τον Πέτρο το λαπαλάκι ας πούμε που τον έχω μαζί μου. Γεια σου Πέτρο. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Ε, εάν εσύ είσαι ο ηλίθιος, εγώ πρέπει να είμαι ο πανηλίθιο. Την κάνω <laughs> να αλλάξω τίτλο στην εκπομπή έτσι, μη μου... <laughs> <laughs> που ήλπιζα ότι τελικά θα λήξει ένα-ένα, αλλά... Αυτές <laughs> <laughs> σου οι ελπίδες αποδείχτηκαν φρούδες και σε... Βέβαια. Όσους <laughs> Ε... Δεν μου λε, ε, Πέτρο, καταρχά να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Σήμερα και σε ακούω και με ακού. Αυτά δεν είναι συνηθισμένα πράγματα εδώ πέρα. Όχι. Oh. Εντάξει. Δηλαδή ε, πρέπει να τα, να τα σχολιάζουμε εμεί πριν τα σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Αν το να ξεκινάμε καταρχά και να μιλάμε και να μ' ακού και να σε ακούω είναι μια επιτυχία και μια βελτίωση. Για να και, βλεπόμαστε μπορώ... και, ναι. και βλεπόμαστε κιόλα. Και βλεπόμαστε. Μισό λεπτό να δω αν μπορώ να μα βάλω και μάσκα. Μπορώ να μα βάλω μάσκα, για περίμενε λίγο να δω. Γιατί έχω μια ε, φάση εδώ πέρα ετοιμάσει. Κάτσε να δω. Θα σ' αρέσει, αν σ' αρέσουν αυτά, για περίμενε. Α, βεβαίω. Πάρα πολύ ωραία. Το σιάξα και αυτό που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, πρώτα πρώτα να καλησπερίσουμε τους φίλους γιατί μπήκα απότομα αλλά είχα νεύρα. Μου συμβαίνει καμιά φορά να έχω νεύρα. Ε, θα επιχειρήσω να σας βάλω στο ε, στην, ε, θα, θα επιχειρώ κάθε φορά να σας βάζω στην ε, διαδικασία επικοινωνίας της εκπομπής ε, με τους τρόπους επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούμε διότι όπως ξέρετε συνεχίζονται ακόμα οι δοκιμαστικές μας εκπομπές και οι δοκιμαστικές μας εκπομπές θα συνεχιστούν για λίγο καιρό ακόμα μέσα στο Γενάρη το Fat Games Live θα είναι σε θέση να σας ε, παρουσιάσει ε, σε κανονική ροή προγράμματος καθημερινά εκπομπές όταν λοιπόν θα συμβεί αυτό όταν θα είμαστε πανέτοιμοι να ανακοινώσω οι ημερομηνίες θα τις μάθετε θα είναι εντός Ιανουαρίου αυτό για λίγο ακόμα θα συνεχιστεί ε, θα συνεχιστούν οι δοκιμαστικές μας εκπομπές οι τρόποι επικοινωνίας είναι δύο ο ένας είναι μέσω γραπτών μηνυμάτων που ήδη βλέπετε όσοι παρακολουθείτε ότι προβάλλονται και στην οθόνη και για να μπορέσετε να γράψετε τα μηνύματά σας θα πρέπει να πάτε στην σελίδα μας στο facebook στη σελίδα του Fat Games στο facebook υπάρχει ανάλυση για αυτή την εκπομπή και από κάτω ε, υπάρχουν, υπάρχει το περιφέρον να σχολιάσετε ό,τι επιθυμείτε και να το δείτε να εμφανίζεται μπροστά σας εδώ στην οθόνη παρακολούθηση της εκπομπής. Ε, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας στην εκπομπή είναι το Skype. Για λίγο αργότερα λοιπόν, αφού τελειώσω την κουβέντα μου με τον Πέτρο και έχουμε δυνατότητα να πάρουμε ε, από εσάς θα ήθελα από τώρα να συνδέεστε στο Skype όσοι ήδη ε, έχουμε ε, ε, μπει ο ένας στον κύκλο των επαφών του άλλου κανένα πρόβλημα βλέπω ήδη πάρα πολλούς που είναι συνδεδεμένοι βλέπω το φίλο μου τον Μιχάλη τον Καπλανίδη γεια σου Μιχάλη, τον Γιώργο τον Κουτσουγιάννη βλέπω τον Ηλία τον Γούναρια το Σικάγο ο οποίος είναι εκεί, γεια σου Λιάκο βλέπω τον Θεοφάνη, τον Μαυρομάτη, βλέπω το Φοβορή, βλέπω αρκετούς και περιμένω και τους υπόλοιπους. Θέλω να μου στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Skype που να λέει «Νίκο, θέλω να μιλήσω κι εγώ σήμερα στην εκπομπή». Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα σας προσθέτω σταδιακά στην ομαδική συζήτηση, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε κι άλλους Φίλου στην κουβέντα. Να ξεκινήσω όμω εγώ με τον Πέτρο, τον οποίο τον έχω βεβαίω εδώ. Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι καταρχά. Παρακαλώ. Στοιχηματικά, πριν πάω στη συζήτηση για τον ΠΑΟΚ, ε, πώ είσαι, είμαι βέβαιο ότι έχει ετοιμάσει προνοστικά και για την αρένα Press που σήμερα δημοσιεύτηκαν. Έχεις κάνει, έχουν εξελιχθεί οι παιχνίδια από αυτά που σε ενδιαφέρουν. Και το πιο σημαντικό, είσαι έτοιμο λίγο αργότερα να μα δώσει και κανένα μονό αποδεκτό για αύριο. Βεβαίω, βεβαίω. Τα πάντα όλα έχουμε εδώ, όπω λέει, λέει και ο μεγάλο αλέφαντο. Πολύ ωραία. Ε, άρα λοιπόν, αφού είμαστε έτοιμοι και για στοιχηματικό ένθετο σήμερα στο Fast Attack, ε, να σε αφήσω για λίγο ε, μόνο σου. Ε, μπορεί να κλείσει, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλεις Εγώ σε λίγο που θα είμαι έτοιμο να σε βάλω στην κουβέντα θα το κάνω. Να ξέρεις ότι όση ώρα ε, θα χρειαστώ να μονολογήσω. Είσαι εκεί, αλλά είναι κλειστό το μικρόφωνο σου. Οπότε μπορεί να ετοιμάζει, να κάνει ό,τι θέλει και δεν είσαι και στον αέρα. Δηλαδή, το παράθυρό σου δεν είναι στον αέρα. Μπορεί να κινηθεί με την άνεσή σου και σε λίγο θα σε βάλω εγώ ξανά στη συζήτηση. Θέλω να πάμε λίγο όμω στην κουβέντα για τον Μπάουκ. Και θέλω να πάμε λίγο στην κουβέντα για τον Μπάουκ, παρά το γεγονό ότι εξοργίστηκα σήμερα με, το... με αυτό που έγινε για άλλη μια φορά στη Λιβαδιά. Γιατί αυτά που γίνονται στη Λιβαδιά και αυτά που κάνει ο Ολυμπιακό είναι πράγματα τα οποία αργά ή γρήγορα τελειώνουν. Και επειδή τελειώνουν, δεν πρόκειται εγώ να αναλωθώ σε αυτά. Βεβαίως δεν θα μπορούσα να τα αφήσω και εντελώς ασχολίαστα, γιατί είπαμε να κάνουμε τους ηλίφιους, αλλά να μην είμαστε. δεν γίνεται ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να είστε υπόδικοι και να κάνετε ό,τι σας καπνίσει χωρίς κανένα απολύτως ενδιασμό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ε, τις τελευταίες ώρες δηλαδή από τη στιγμή που τελείωσε στην πραγματικότητα αλλά και λίγες ώρες νωρίτερα από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΚΙΚΑΠ έχω μπει σε μια διαδικασία ε, η οποία με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και με έχει προβληματίσει πάρα πολύ διότι μου θυμίζει ΠΑΟΚ προηγουμένων περιόδων μου θυμίζει ΠΑΟΚ περασμένων ετών αυτό που μου θυμίζει ΠΑΟΚ περασμένων ετών και προηγούμενων, προηγούμενων περιόδων είναι το κλίμα που βγάζω αυτές τις μέρες από το ρεπορτάζ μιλώντας λοιπόν όπως γίνεται πάντα το ρεπορτάζ με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε κάθε φορά δεν μου αρέσει το κλίμα δεν μ' αρέσει το κλίμα διότι νιώθω και πάλι να μπαίνουν πολλά προσωπικά την ώρα που θα έπρεπε να υπάρχει μόνο μία κυρίαρχη άποψη. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πάοκ ο οποίος χτίζεται, προχωρά, βελτιώνεται και αυτός ο πάοκ πρέπει να ενισχυθεί. Δεν το βλέπω αυτό. Δηλαδή το βλέπω στο βάθος κήπος αλλά πρώτα να λύσουμε τα θέματά μας. Λοιπόν εγώ σήμερα θα τα πάρω με τη σειρά και θα τα πω έτσι που καταλαβαίνω, έτσι που καταλαβαίνετε εσείς και έτσι που είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω και στην ΠΑΕΠΑ. Άπαντες. Και επειδή υπόθεση σηκώνει τσιγάρο μου επιτρέπετε. Και επίσης επειδή τώρα εγώ πίνω και καφέ Επίσης μου επιτρέπετε. Λοιπόν. Ζήτημα πρώτο. Διαβάζω πάλι εξυπνάδες παντού για το πόσο λιψός είναι ο Πάουκ στο ρόστερ του, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα πάω και στη διαχείριση των υποθέσεων Μάρτενς και Μαντούρα από τον Άγγελο. Θα πάω και εκεί. Θα πάω σε όλα. Όρεξε να έχετε απόψε και να κάτσετε γιατί δεν θα τεστάρω μόνο μηχανήματα σήμερα σήμερα θα τεστάρω και αντιληπτικές ικανότητες και αν τυχόν για κάποιο λόγο χάσουν μερικοί το ζωντανό θα ανέβει στο YouTube και θα είναι εκεί για να τοποθετηθούν για να προσδιοριστούν μερικοί Διαβάζω λοιπόν και ακούω για το πόσο πολύ λυψό είναι ο ΠΑΚ και πώς το ρόστερ του έπρεπε να έχει συμπληρωθεί και τι καμπανάκι πάλι ήταν αυτό από τους Γάλλους για πράγματα που βαρέσαν οι καμπάνες από τον Αύγουστο. Πριν αρχίσει η σεζόν είπαμε με σαφήνεια όλοι μας οι τυφλοί είδαν, οι κουφοί άκουσαν όλοι Πόσε θέσει έχουν μείνει χωρί ενίσχυση στον Πάοκ. Και στην πορεία φάνηκε ότι είναι κι άλλε. Γνωστά αυτά τα πράγματα. Έρχονται μεταγραφέ Γενάρη. Σε αυτέ τι μεταγραφέ οι κανονικέ ομάδε, οι σοβαρέ ομάδε, κάνουν συμπληρωματικέ κινήσει. Όχι όμω αυτέ που το καλοκαίρι δεν έκαναν ό,τι έπρεπε. Σοβαρές κινήσεις το καλοκαίρι επιτρέπουν συμπληρωματικές κινήσεις το Γενάρη. Μισές κινήσεις το καλοκαίρι επιβάλλουν κανονικές ενισχύσεις και το Γενάρη. Ένα. Και φτάνει πια αυτό. Δηλαδή φτάνει η συζήτηση πολύ. Φτάνει το πόση ενίσχυση θέλει και αν θέλει ο Πάουκ. Ο Πάουκ θέλει πάρα πολύ ενίσχυση. Και θέλει πάρα πολύ ενίσχυση γιατί πονάει και γιατί παρά τους πόνους του κανείς δεν τον βοήθησε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται χαφ, κεντρικό, εξτρέμ, σέντερ μπακ χωρίς συζήτηση. Και μετά, μετά να σας πω, μπορεί να θέλει και άλλο χαφ. Μπορεί να θέλει και δεύτερο αμυντικό χαφ. Μπορεί να θέλει και δεύτερο εξτρέμ. Θα τους πάρετε όλους τώρα, μα όπως σας κόβω Πολύ, αμφιβάλλω αν θα καταφέρετε πάλι να πάρετε έναν, θα πω γιατί και τη βλέπω. Αλλά πριν πω γιατί και τη βλέπω, πρέπει να πω ότι αυτή τη φορά κανείς όσο καλούς φίλους και να έχει με, δημοσιογραφική, με τη δημοσιογραφική με, με το δημοσιογραφικό κομμάτι του ΠΑΟΚ Όσο επικοινωνιακό και αν είναι on ή off the record, κανεί δεν πρόκειται να γλιτώσει από την κριτική εάν ο Πάοκ μείνει χωρί ενίσχυση. Και όταν λέω κανεί, επειδή το κανεί πρέπει να γίνεται και σαφέ, κανεί θα πει ούτε ο Άγγελο, ούτε ο Ζήση, ούτε ο Τζακ. Ούτε ο Ιβάν, κανείς. Γιατί το ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, το βλέπουν και τα μικρά παιδιά. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένες θέσεις που δεν υπάρχει δεύτερος, το ξέρουν και οι σκύλοι. Το ότι υπάρχουν θέσεις που δεν υπάρχει ούτε πρώτος, το ακούσαν και κουφοί Δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλη καθυστέρηση στην υπόθεση των μεταγραφών, αλλά κυρίω δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, μα κανένα απολύτω, για να ρίξει την ευθύνη ο Ζήση στον Άγγελο. Ο Άγγελο στο Ζήση. Και οι δυο μαζί στον Ιβάν ο Ιβάν και στους δυο, ο Τζακ στους άλλους τρεις και οι τρεις στη Μαρία Γκοντζάρεβα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει κανέναν πια. Αυτό το παραμύθι τελείωσε εδώ. Δεν μας νοιάζει αν μιλιέστε, αν αγαπιέστε, αν συνεννοείστε, αν μπορείτε ή αν δεν μπορείτε. Αγαπητέ Άγγελε, είναι δικαίωμά σου να καθαρίζεις ακόμα και στον αέρα όποιον παίχτη θεωρείς τελειωμένο. Και να σου το πω και διαφορετικά. Έχεις και υποχρέωση να τον καθαρίσεις, αν δεν γίνεται αλλιώ για να πάρουν χαμπάρα να τελειώνουν να πάρουν άλλο. Έχεις υποχρέωση να τον αντικαταστήσεις. Έχεις υποχρέωση να πάρεις και αντιμάρτενς, και αντιμαντούρο, και αντιμάκ, και άλλον εξτρέμ μπροστά από το Σαλπικίδη και Αντιτζιόλι και δεύτερο στόπερ και τρίτο στόπερ. Θέλεις να είναι καλά παιδιά να τα ψάξεις. Να είναι γραμμένα στο κατηχητικό να ρωτήσεις. Η ομάδα έχει ελλείψεις. Τέλος. Ζήσι. Αν δεν συνεννοείς σε παρετήσου. Και αν δεν σου κάνει ο προπονητής πες να φύγει. Αλλιώς σκύψε το κεφάλι και δούλευε. Και αν αυτός που φέρνεις σου λέει ο προπονητής ότι δεν είναι καλό παιδί να βρεις άλλους τρεις να είναι. Ιβάν καθόρισε το μπάτζετ. Ο γιατί είναι 152 Δεκέμβρη και το μπάτζετ ήταν στον αέρα τον Αύγουστο ήταν πάρτε γενικός όταν έκλεισε η ιστορία είναι μη τσιγκουνεύεστε τώρα αλλά πόσο ακριβώς είναι, κανείς δεν ξέρει. Πες τους ρε παιδί μου, για το χειμώνα περισσεύουν, ψάξτε την τσέπη, περισσεύουν τρία ευρώ. Με αυτά θα ενισχυθείτε. Ή ξέρετε κάτι, δεν πάνε καλά. Και τρία εκατομμύρια τα χαλάω. Δεν μπορεί να κινούνται επαγγελματίες, στελέχη επαγγελματική ομάδας με το μπάτζετ στον αέρα και να προχωρούν διαπραγματεύσεις οι οποίες μπορεί να χαλάσουν τελευταία στιγμή. Τζακ, έξι μήνες είναι πολύ. Έξι μήνες είναι πολύ για να σχηματίσει εικόνα. Εγώ, παρότι είμαι φυσιογνωμιστής και μπαίνω σε ένα χώρο και λέω ο Απαλάκης είναι συμπαθητικός, ο διπλανός του δεν είναι, για παράδειγμα. Και αυτό βεβαίως το πληρώνω καμιά φορά. Αναγνωρίζω την υποχρέωση ενός επαγγελματία παράγοντα, ενός, ενός παγκληματικού διοικητικού στελέχους να αξιολογήσει τους συνεργάτες και την κατάσταση που βρήκε σε ένα καινούριο χώρο. Δεν είναι Σεπτέμβρης, δεν είναι Οκτώβρης, 13 Δεκέμβρη είναι. Έξι μήνες είναι πολύ. Αν θες ένα χρόνο εσύ για να αξιολογήσεις, ο Ιβάν στα πόσα πρέπει να κρίνει εσένα. Αν εσύ θες ένα χρόνο για να αξιολογήσεις αν σου κάνει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, ο υπεύθυνο τύπου, η οικονομική διευθύντρια, οι καθαρίστριες, ο Ιβάν για σένα πόσα πρέπει να περιμένει. Τρία. Τζακ, έξι μήνες είναι πολύ. Έχεις συμπεράσματα. Ξέρεις με ποιους μπορείς και με ποιους δεν μπορείς. Και αν τυχόν για κάποιο λόγο τα συμπεράσματά σου τα καθυστερεί, κάνει κακό στην ομάδα και κάνει κακό και στον εαυτό σου. Ξεκάθαρα πράγματα. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Επιστρέφω αμέσως μετά και συνεχίζω. Και ε, βάζω στην κουβέντα και πέτρο απαλάκι. Και αρχίζω, ανοίγω και Skype και βάζω στην κουβέντα και σας. Θέλω 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτάκι. Μην πάτε πουθενά, έρχομαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και καλησπέριζω σιγά σιγά τους φίλους οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματά τους και τα παρακολουθούν όλοι μαζί μας. Εδώ θυμίζω ότι ο τρόπος επικοινωνίας, η επικοινωνίας με τη σημερινή εκπομπή είναι δύο. Ο πρώτος είναι μέσω των σχολείων που γράφεται στη σελίδα μας στο facebook. Να καλησπέριζω τον Δημήτρη τον Παμπάνη, τον Κώστα τον Αθανασιάδη που είναι οι πρώτοι οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία. Υπενθυμίζω σε όλους ότι ο τρόπος ε, συμμετοχής ε, και τοποθέτησης ε, στην εκπομπή είναι μέσω του Skype ζωντανής τοποθέτηση είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο όπως θέλετε όπως προτιμάτε και όπως βολεύεστε ε, θα ήθελα όμως για να μπορέσω να σας βάλω στη διαδικασία της συμμετοχής ένα γραπτό μήνυμα στο Skype που να λέει Νίκο θέλω να συμμετέχω στην εκπομπή όσοι δεν ε, είστε στους κύκλους επαφών ε, uh, όσοι δεν, δεν, είμαστε μεταξύ μα στου κύκλου επαφών, παρακαλώ πολύ, γράψτε Νίκο Τζαντζαρά με λατινικά στοιχεία στο Skype. Θα με βρείτε. Ζητήστε να σα προσθέσω και γράψτε μου ότι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Με χαρά θα σα uh, υποδεχτούμε. Uh, τόσο εγώ όσο βεβαίω και ο Πέτρος ο ο οποίος είναι εδώ μαζί μου Νάτος ο Πέτρος Τι γίνεσαι Πέτρο για μισό λεπτάκι, Πέτρο, γιατί για λίγο δεν σ' άκουσα, αλλά θα σ' ακούσω τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγες εσύ. Κάνε μου λίγο τη χάρη. Λοιπόν, έλα. Εγώ για κάποιο λόγο δεν σ' ακούω. Ελπίζω να σ' ακούνε οι υπόλοιποι βέβαια, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Για πες μου. Ну Είμαστε εντάξει τώρα, ε αυτό ήθελε, ήθελε τη Φρες, Χριστάλλου. Σ' ακούει κύριε. Σ' ακούει Ναι. Ωραία, <Ρίως> ακούγομαι κι εγώ. Πολύ ωραία. Βλέπω λοιπόν μια μάχη χαρακομμάτων η οποία μου θυμίζει ότι τη... να οργανώνεται για μια μάχη χαρακομμάτων σαν την καλοκαιρινή. Δεν ξέρω αν γίνεται αισθητό κι αλλού ή αν το βλέπω μόνο εγώ. Νομίζω πάντω ότι γίνεται αισθητό παντού. Πετρό. Ναι. Ακουγόμαστε. Βεβαίω. Φαινόμαστε. Βεβαίως. Μην έχω τέτοια άγχη. Όχι, όχι. Εντάξει, ωρα... εντάξει. Προχωράμε κανονικά. Ωραία, λοιπόν. Ε... Ε... Τώρα, όσον αφορά, είπε το Τζακ. Προηγουμένω είπε το όνομα Τζακ. Να, ναι, Εννοούσε το Τζακ Πάλαν στον ηθοποιό. Δηλαδή, λε κάποια ονόματα τα οποία πολλοί ο, ο κόσμο δεν τα έχει ακούσει. Δεν τα Τι έχει γελίζει, Δεν, έχει... δεν μπορεί. Με συγχωρεί γιατί παίρνω μηνύματα από του φίλου που λένε ότι δεν ακουγόμαστε. Παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, δεν μα ακούτε. Για στείλτε μου, σα παρακαλώ πολύ. Στείλτε μου να σιγουρευτώ. Για ξαναστείλτε μου μηνύματα. Εγώ νομίζω ότι ακουγόμαστε κανονικά τώρα. Μάλλον τα μηνύματα είναι από νωρίτερα και μπερδεύτηκα εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Σίμω τον Τζάκαλο, καλησπέρα στον Δημήτρη τον Τούμπο, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Λάι Μάντζιο. Λοιπόν, για στείλτε μου, σα παρακαλώ πολύ ξανά, γιατί μου στείλατε ότι δεν ακουγόμαστε, αλλά νομίζω ότι διορθώθηκαν τα προβλήματα του ήχου. Ότι έχουμε σύνδεση τώρα με εικόνα και ήχο και από μένα και από τον Πέτρο, περιμένω να με ενημερώσετε. Ε... Για δώστε μου σας παρακαλώ πολύ μια... Δώστε και σώστε πολύ. Ναι, μια πιο επικαιροποιημένη ενημέρωση για να ξέρουμε να αφήσουμε τα τεχνικά στην άκρη και να μπούμε στη συζήτηση και να μπορέσω να βάλω και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Ναι, τώρα μας ακούτε λέει. Πολύ ωραία. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι. Μην με αγχώνετε. <laughs> Μην με αγχώνετε τζαμπαντάν. Δώστε μου λίγο χρόνο εκεί που τα δοκιμάζω. Τώρα, όλοι εσείς οι οποίοι σχολιάζετε και βλέπω ότι είστε πάρα πολλοί που σχολιάζετε στο, ε, στο YouTube θέλω να σας πω ότι ε, τα σχόλια που γράφετε δίπλα στο monitor δεν έρχονται στην οθόνη. Δηλαδή, θα ήθελα να καλησπέρισω όλους τους φίλους, να μπείτε στο facebook όλοι οι φίλοι που σχολιάζετε εκεί δίπλα στην εικόνα, δίπλα στην προβολή της εκπομπής, να μπείτε στο facebook στη σελίδα μας και να εγγραφείτε εκεί να κάνετε like διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο τα σχόλιά σας θα τα βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι και θα μπορούμε να τα προβάλλουμε την ε... ώρα που συζητάμε και δεν θα είναι υποχρεωτικό να χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο εκεί και να τα βλέπετε μόνο μεταξύ σας στο YouTube. Λοιπόν, ε, Πέτρο εσύ δεν ξέρω, βλέπεις κάτι από αυτά όλα που, που είπα να τα βλέπω μόνο εγώ, βλέπεις να είναι εντύπωσή μου, βλέπεις να είναι ιδέα μου. Δεν νομίζω Νικό, το πλατή κοινό το συζητάει καθημερινά, δεν είναι... απλά εσύ ακούγεσαι υποτίθεται. Ε, περισσότερο και άλλοι δεν ακούγονται αλλά το πλατή κοινό τα ίδια και τα ίδια συζητάει να. τα ίδια και τα ίδια συζητάει και ε, είναι στα αλήθεια ε, ξέρω, κρίμα όλη αυτή η διαδικασία να δυναμητίζεται από παιχνιδάκια ισορροπίας και πάλι εσωτερικά και λέω να δυναμητίζεται από παιχνιδάκια εσωτερικά διότι στον ΠΑΟΚ έχουν την ευχαίρεια να φύγουν προς τα μπρος. Στον ΠΑΟΚ έχουν την ευχαίρεια να πατήσουν πάνω σε όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα από την αρχή της σεζόν, να διορθώσουν λάθη, να παραμερίσουν προσωπικά προβλήματα και γελίες σύντριγκες γελίες σύντριγγες και να ξαναβάλουν την ομάδα σε μία πορεία ανάκαμψης και σε μια πορεία βελτίωσης ε, σαν αυτή που, που φάνηκε για μεγάλο διάστημα ότι υπήρχε ασχέτως αν ανακόπηκε επειδή η ομάδα ήταν λυψή επειδή είχε λείψει και λέω ξανά ότι αυτό το πράγμα οι δικαιολογίε δηλαδή του καλοκαιριού δεν θα ισχύσουν και χειμώνα. Και δεν θα ισχύσουν για κανέναν. Οι δικαιολογίε ακούστηκαν, χωνεύτηκαν, κάποιοι παραμυθιάστηκαν, κάποιοι όχι. Φταίει ο Άγγελος, φταίει ο Ζήσης, φταίει ο Ιβάν. Τελείωσαν αυτά. Η ομάδα έχει διαπιστωμένα προβλήματα. Ό,τι και να λέμε για τα υπόλοιπα, επίπεδο παραπάνω από εδώ που έφτασε με τη, με συσπήρωση, με την ομοιογένεια, με την αυταπάρνηση, με την πίστη στο σχέδιο, δεν πρόκειται να υπάρξει. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ενισχυθεί με τα γραφικά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να τελειώνει ο ΠΑΟΚ με τις δικαιολογίε και τις δικαιολογίε τις κρατούν και τις πολλαπλασιάζουν οι προσωπικές πολιτικές και οι ίδρικες. Δηλαδή... Δεν ενδιαφέρουν κανένα, ρε παιδί, με τα προβλήματα. Δηλαδή τα προβλήματα των προσωπικών σχέσεων που έχουν μεταξύ τους, αν έχουν ακόμα. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει αν βλέπετε το ένα στον άλλο και ξερνάτε. Δεν μας νοιάζει. Να τρώτε στεγνά και λίγο. Για να μην ξερνάτε στη δουλειά σας. Για να διεκπεραιώνετε τη δουλειά σας. Ζήσει, άγγελε! Τζακ, Ιβάν, για όλους. Είμαι από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Άγγελου Αναστασιάδη. Εδώ δεν έχει να κάνει με τον Άγγελο, δεν έχει να κάνει με τον Πάο. Εδώ δεν έχει να κάνει με το αν θα περάσει του Άγγελου ή αν θα περάσει του Ζήση. Εκτιμώ πάρα πολύ μερικά προσόντα και στοιχεία του χαρακτήρα του Ζήση. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χρεωθεί κάποιος ή αν κάποιο θα βγει λάδι σε αυτή την ιστορία. Mm. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι όλη αυτή η ενέργεια, η δυναμική, οι αξίες, οι ικανότητες, οι δυνατότητες, τα προσόντα των ανθρώπων που ανακατεύονται να γίνουν χρήσιμα για τον πάγκο. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα να ε, βρούμε ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν είναι το ζήτημα να πούμε ότι τα κατάφερε και τους τάποσε ο άγγελος ο ζήσι σου. Μπράβο Τζακ, βρήκες. Δεν είναι. Ποιος νομίζει από όλους ότι αυτά τα πράγματα απασχολούν κανένα. Ποιος από εσά όλους έχει την ψευαίσθηση ότι μας νοιάζει εμάς αν θα δικαιωθείτε προσωπικά ή όχι από πού και ως πού σας πέρασε η ιδέα από το μυαλό ότι αν ο Πάο Καντίνα προοδεύει ο πιστοχωρή ότι εσείς θα τη βγάλετε λάδι και τέλος πάντων κάτι θα έχετε κερδίσει επειδή θα είχατε δίκιο. Ερχέστηκαν όλοι για το δίκιο σας. Ζήσει Άγγελε, Τζάκ και Ιβάν. Και να τα ξεκινήσω ανάποδα αυτή. Θα πάω από τον πρόεδρο στον προπονητή και θα αφήσω για το τέλος στο μεγαλομέτωχο. Τζακ είπα πριν. Έξι μήνες είναι πολύ. Βάλε κάτω τα κοιτάπια σου. Κάνε τους υπολογισμούς σου. Βάλε και τον ε, Ιβάν απέναντι. Εδώ είναι ο Ιβάν. Ο Ιβάν είναι εδώ από την Τετάρτη. Δεν έφυγε. Και στο μάτς θα είναι αύριο. Και πες του. Αυτός κατά τη γνώμη μου κάνει. Αυτός δεν κάνει. Αν θες διώξει τον... Αν θες μόλις τελειώσει το συμβόλαιό του, αν έχει, το σταματάμε. Εκεί θα φέρουμε εκείνον για προπονητή, εκείνον για τεχνικό σύμβουλο, εκείνον για τεχνικό διευθυντή. Εκε... Κατέθεσέ τα να τελειώνουμε. <κυκλή> Κατέθεσέ τα να τελειώνουμε. <κυκλή> Άστα είναι μέσα της έζω εγώ δεν τα ακούω αυτά, δεν έρεσέ ακούω. Αν ο Πάοκ είναι δέσμιος αυτής της ιστορίας, αν ο Πάοκ είναι αυτή τη στιγμή δέσμιος τη σύντριγκας και μένει πίσω θα είναι χειρότερο αν όποιες αλλαγές και όποια σχέδια θα για το καλοκαίρι. Άγγελε, νερό στο όνομά σου πίνω κι εγώ και ένα σωρό κόσμο. Τα παλικάρια τόσο μπορούν. Καλό είναι να εκθέτουμε το Μάρτες και το Μαντούρο και μαζί αυτούς που τους φέραν και να φεύγουν μια ώρα αρχίτερα. Μαζί σου είμαι εγώ. Τα ακούω βερεσέ τα καρακτοσλίκια που λένε και γράφουν. Εδώ και τώρα δρόμο αράβουν δεν σου κάνουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το κόστος μια ομάδα. Το κόστος. Το κόστος. Στα λάθη πρέπει να το παίρνει κάποια στιγμή. Ήρθε ο Μάρτες, ήταν λάθος, ήταν ατυχία. Δεν, δεν, έχει σημασία. Με πολλά ή με λίγα ο τύπος αυτός πρέπει να φύγει. Μαντούρο. Αγγελέ, από την ώρα που έχει την ευθύνη τη ομάδα, σου πιάνει θέση να φύγει. Αν έχει μεγάλα συμβόλαια ή μικρά συμβόλαια, λυπάμαι πολύ να τα πάρουν πάνω του αυτοί που τα κάνανε. Και όπω παίρνουν τα μπράβο όταν επιλέγουν σωστά, να πάρουν και τα ανάθεμα. Δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν σα κάνει ο Άγγελο, διώχτε τον. Διώχτε τον, άμα δεν σα κάνει. Αλλά πάρτε σαφεί και αντρικέ θέσει. Φτάνει πια! Έχει δύο μέρες που τηλεφωνώ για να κάνω ρεπορτάζ και όποιο τηλέφωνο για να σηκώσει να απαντήσει το πρώτο που αισθάνομαι ότι γίνεται είναι μια ουρίτσα να βγει απ' έξω έπρεπε να ντρέπεστε όλοι σας εσείς τα μεγάλα κεφάλια της ΠΑΙΠΑΟ έπρεπε να ντρέπεστε όλοι σας ποιον μοιάζει αν είχατε βίκιο προσωπικό Ποιο νομίζετε ότι ενδιαφέρεται, αν εσεί δεν εισακουστήκατε το καλοκαίρι ή πέρσι το χειμώνα ή κάποια στιγμή το οκέ. Να! Είναι αδιάφορο και για μένα και για τον κόσμο και για την ομάδα την ίδια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και συγκεκριμένε μεθοδολογίε. Όταν είναι όλα ήρεμα, κάνετε ότι τα μου δείτε τα βρήκατε. Τι μεθοδολογίε δηλαδή, τι στρατηγικέ μια σοβαρή επαγγελματική ομάδα που έχει πια ιδιοκτήτη, που έχει πρόεδρο, τεχνοκράτη, που έχει τεχνικό διευθυντή, μπαλαδόφατσα, που έχει προπονητή, λαοπρόβλητο, αγαπημένο και πετυχημένο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν δεν μπορείτε να μπείτε σε σειρά, να έρθει να σας βάλει ο άλλος. Να έρθει να σας βάλει σε σειρά αυτός που σας πληρώνει. Εάν για κάποιο λόγο αδυνατείτε μόνοι σας να με συμπαθάτε αλλά να έρθει αυτός που πληρώνει στο τέλος τη λυπητερή και να σας βάλει όλους σε λογαριασμό. Γι' αυτό αν αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ μείνει άνευ ενίσχυσης και άνευ αποφάσεων εν ώψη μεταγραφών Γενάρη αλλά κυρίως εν ώψη λειτουργίας στο υπόλοιπο μισό Χαίστηκα εγώ για το τέλος της σεζόν. Θα φταίτε όλοι. Και θα φταίτε όλοι τώρα. Θα φταίτε όλοι διότι εάν υπάρχει πρόεδρος κουμάντο και έχει δει ότι εκεί μέσα κάποιος χαλάκι για να τον διώξει. Τζακ διώξει τον. Ποιος είναι ρε. Αν έχουν όλοι τη στήριξη σου βάλτε τους να δουλέψουν. Και αν δεν μπορείς κάτι δεν κάνεις καλά εσύ. Να αναλάβει ο Ιβάν να σου δείξει πώς. Ξέρω δεν μπορεί ο Ιβάν. Αν μπορούσε θα το έκανε και πριν έρθεις Πρέπει να αντιληφθείτε Άπαντες Ότι δεν υφίσταται περιθώριο Ούτε για έναν από εσά Να μείνει στο απειρόβλητο Αυτή τη φορά Δεν θα γίνουν αποδεκτές Δικαιολογίες με στραμμένο το δάχτυλο στο πιο στέει που δεν ενισχυθήκαμε. Να, αυτό εκεί. Όλοι μαζί φταίτε Και βεβαίω στο βάθο κήπο φταίει αυτό που σα πληρώνει όλου. Και φταίει αυτό που σα πληρώνει όλου γιατί έτσι γίνεται στι οργανωμένε εταιρείε και στις ε, στου οργανισμού τελικώ. Και ο Ιβάν είναι εδώ. Καθίστε, μπείτε στη σειρά. Μπορείτε, έχει καλώς. Δεν μπορείτε. Δεν ξέρω, να βρεθεί τρόπο να πάνε σπίτι του αυτοί που δεν μπορούν. Αλλά η ομάδα πρέπει να προχωρήσει εμπρό. Αυτή τη φορά, κανένα είδου εμπόδιο, εγώ τουλάχιστον δεν θα κάνω αποδεκτό άνευ συζητήσεων. Αν αποτύχει αυτή τη σεζόν ο Πάοκ να θεμελιώσει μια ομάδα σοβαρή η ευθύνη θα είναι όλων σας η αποτυχία θα είναι όλων σας δεν θα είναι μόνο ενός Πέτρο ε, νομίζω ότι τουλάχιστον έτσι έχει δείξει η εμπειρία ότι οι μεγάλες ομάδες ας το ονομάσουμε έτσι που πάνε για κάτι πρέπει να έχουν έναν, μια διοίκηση αν θέλεις έναν πρόεδρο ένα μεγαλομέτωχο δικτάτορα το παράδειγμα κυρίως Πολλά να μα αρέσουν τα ονόματα, αλλά πρέπει να τα πούμε για να το παραδεχθούμε. Το παράδειγμα κυρίω των Βαρδινογιάννη Κόκαλη και Μαρινάκη τώρα, νομίζω είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη απόδειξη. Ε, όλοι οι άλλοι από κάτω του είναι βοηθοί, παραβοηθοί, ε, καραπαπάδε, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι, δημόσιε σχέσει, αλλά το αφεντικό κάνει δουλειά για όλου. Ε, Εμεί εδώ στον Πάοξ συζητάμε μια για τον Ζήση Βρίζα, μια για τον Τζακα Αγγελίδη μια μιλάει ο Αναστασιάδη, μια απολογείται κάποιο άλλο. Λείπει ο Ιβάν Σαββίδη και εκεί κάπου χάνεται η μπάλα, κατά την άποψή μου. Ναι. Δεν λέω βέβαια ότι Οπό πρέπει να. μπάλα μεταξύ για λίγο. Χάθηκε και εσύ, αλλά οι φίλοι θέλουν να με συγχωρούν. Ό,τι λάθη και αν γίνονται, να ξέρετε για κανένα μήνα ακόμα θα το λέω. Οι εκπομπέ είναι δοκιμαστικέ και επειδή οι εκπομπέ είναι δοκιμαστικέ, αυτό σημαίνει ότι θα μα συγχωρείτε τα λαθάκια. Να ξέρετε και το ξέρουν όσοι είναι εδώ από την πρώτη στιγμή των δοκιμαστικών εκπομπών ότι το παλεύουμε και κάθε μέρα ε, όλο και κάτι προχωρά. Αλλά ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να είναι όλα σε πλήρη λειτουργία. Γι' αυτό και άλλωστε οι εκπομπέ λέγονται δοκιμαστικέ και δεν είναι 100% κανονικέ στη μορφή, στην εικόνα και βεβαίω στην αρτιότητα με την οποία θα παράγονται και θα προβάλλονται σε κανένα μήνα. Πέτρο, συγγνώμη που σε διέκοψα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ε, αυτό θέλω να πω, ότι νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι σωστό. Ε, για παράδειγμα, η Manchester City, ξέρω εγώ, ή η Chelsea, δηλαδή αναλαμβάνουν κάποιοι μεγαλομέτωχοι, ας ονομάσουμε έτσι, τις, ομάδε, ομάδες, βάζουν ένα προπονητή, προπονητή manager, προπονητή ταμεία, προπονητή όπως, θέλει θέλει το ονομάζει κανείς, και δημιουργείται η ομάδα που όλοι περιμένουν, εν πάση περιπτώσει, και πάνε και καλά. Εδώ τώρα εμείς τα τελευταία χρόνια, είτε υπήρχε μεγαλομέτωχος, είτε δεν υπήρχε με την έννοια των πολλών χρημάτων, και τη δύναμη ε, μπλέονταν 4-5 άτομα, μια ιεραρχία δηλαδή ε, περισσότερο και από το στρατό, και βέβαια μοιραζόταν έτσι και οι δικαιολογίε αβέρτα. Όχι, δεν φταίω. Εγώ φταίω. Πα κοινή γατά που παίζαμε παιδιά και ούτω καθεξή, ίσως η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι ή θα ασχοληθεί ο, ο μεγάλο μέτοχο και θα είναι και πρόεδρο και θα είναι αφεντικό σε όλα, ή θα, θα δώσει στον προπονητή μάνατζερ, πώ να τον ονομάσει το δικαίωμα να κάνει έστω το 90% αν το 100% της δουλειάς το 90% αυτό, βεβαίω α... βεβαίως, Πέτρο, που λες εσύ είναι μια πρόταση δική σου δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ και η ΠΑΕΠΑΟΚ οφείλει να βρει λύσεις στο υπάρχον οργανόγραμμα όχι να ακούσει εσένα εμένα ή οποιοδήποτε άλλο προτείνει κάποιο καινούριο σήμερα το οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ έχει πρόεδρο και μάλιστα πρόεδρο που φαίνεται ότι ζήτησε και πήρε σοβαρέ αρμοδιότητες τεχνικό διευθυντή και προπονητή. Και με βάση αυτό το οργανόγραμμα οφείλει να βρει τι λύσει. Το να κάνει άλλο είναι προ συζήτηση, αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Έτσι λέω εγώ. Όχι, σωστά τα λε και εσύ, αλλά εν πάση βλέπουμε ανθρώπου που με. Α το πω απλά, λιποψυχούν. Ο ένα φοβάται να πάρει μια απόφαση. Ο άλλο κρύβεται ή αν θέλει, συζητά μόνο τα οικονομικά. Ο τρίτο μπορεί να παρεμβάλλεται στον προπονητή ή να μην παρεμβάλλεται όταν θέλει. Ο προπονητή δείχνει να φοβάται. Άλλοι λένε, ακούω πολλέ. Ε... Κραβιέ εισαγωγικά από τα ραδιόφωνα ότι ο Άγγελος πάλι κάνει τα παλιά του παρελθόντο. Ότι ενώ χρειάζεται μεταγραφέ, δεν έπρεπε να το πει, να μην θυμώσει ο πρόεδρο που δεν θέλει να βάλει λεφτά στην τσέπη. Γιατί να μένουν αυτά όμω όλα στον αέρα, να δεξιά και αριστερά. Τα μισόλογα και να ακούγονται στον αέρα είναι αδιάφορα. Να το μάθουν όλοι του ότι ό,τι μισόλογα βγαίνουν στον αέρα, κανένα δεν πρόκειται να μείνει στο απειρόβλητο αυτή τη φορά. Δηλαδή. Ε, μπορεί να υπάρχουν μερικοί που επειδή υπάρχει ιδιοκτήτη, έχει το αλάνθαστο και δεν θέλουν. Οκ, okay, του δουλειά του. Μπορεί να υπάρχουν μερικοί που θεωρούν τον Άγγελο μεγαλύτερο μέγεθο από ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Και αυτό χάρισμά του, δικαίωμά του. Οι πολλοί δεν κοιμόμαστε πια. Οι πολλοί δεν ζούμε σε φανταστικό κόσμο οι πολλοί ξέρουμε ότι ο Ιβάν Σαβίδης ήταν η σωτηρία του ΠΑΟΚ. Οι δάλλος θα τραβολογιόμασταν έτσι πως τραβολογείται ο Ηρακλής Κιουάρης. Οι πολλοί ξέρουν ότι ο Τζάκα Αγγελίδης είναι ένα σοβαρό διοικητικό επαγγελματικό στέλεχος σαν αυτά που πρέπει οι ΠΑΕ να έχουν για να πάνε εμπρός. Οι πολλοί ξέρουν ότι ο Ζήσης Βρίζας είναι ένα στέλεχος ποδοσφαιρικό με γνώση και εμπειρία φτιαγμένο από τον ΠΑΟΚ που η λειτουργία του μέχρι τώρα έχει θετικό ισοζύγιο όχι χωρίς λάθη θετικό ισοζύγιο όμως και ξέρουν οι πολλοί ότι ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι ένας προπονητής που στο βιότοπο του ΠΑΟΚ μπορεί να μεγαλουργήσει δεν είναι απαραίτητο να μπορούν αυτοί όλοι μαζί. Άλλωστε, όπως μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι το άθροισμα των 11 καλύτερων ποδοσφαιριστών, αλλά είναι οι 11 που μπορούν να δουλέψουν καλύτερα μαζί, έτσι είναι και οι ομάδε έξω από το χορτάρι. Και αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα να κάνουν τι ομάδε που βολεύουν. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ζει με παπιλούμενους διχασμούς. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ζει με τα μετακατοχικά σύνδρομα από μια δεκαετία χωρίς ιδιοκτήτη. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Αλλά και δεν μπορεί να ζει με την αβεβαιότητα και την ευθυνοφοβία που εμφανίζουν άπαντες. Δεν γίνεται άλλο. Λοιπόν, πριν διακόψω για ένα μόλις λεπτό, να θυμίσω πώς επικοινωνούμε, παιδιά. Λοιπόν, επικοινωνούμε με γραπτά μηνύματα, όχι αυτά που γράφετε στο YouTube. Σας καλησπέριζω όλους. Τον Μπάρι, τον Σάκη, τον Αποστόλη. Ε, να είστε καλά που μπήκατε τον Παναγιώτη, τον Άγγελο. Είστε πάρα πολύ που μπήκατε στο YouTube. Αυτή τη στιγμή εκεί είναι συνεδεμένοι σχεδόν 70-66 τώρα άνθρωποι που ε, κάποιοι από αυτούς έχουν γράψει και μηνύματα από, το, από τη σελίδα του YouTube, από το κανάλι στο YouTube. Για να γράψετε μήνυμα θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα, στην επίσημη σελίδα του Fat Games στο Facebook, όχι στην ομάδα, εκεί που συζητάμε συνήθως, αλλά και στην ομάδα και στη σελίδα υπάρχει ε, post που σας καθοδηγεί για να δείτε το μήνυμά σας, έτσι όπως βλέπετε αυτά τα μηνύματα που περνάνε εδώ από κάτω τώρα και αλλάζουν που έχουν γράψει αρκετοί φίλοι, ο μόνος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε στη σελίδα στο facebook www.facebook.com καθετος fatgames.gr Αυτή είναι η σελίδα υποδοχής των σχολείων που περνούν και στην οθόνη και όταν επιστρέψω παρακαλώ πολύ από τους φίλους και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ που είναι ήδη συνδεδεμένοι ε, στο Skype θα ήθελα να μου στείλετε εκεί στο Skype ένα γραπτό μήνυμα που να λέει ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε στην κουβέντα σήμερα της εκπομπής και α, μόλις πάρω αυτό το μήνυμα θα σας βάλω στη, σε, σε τρίο καταρχάς με μένα και τον Πέτρο και μετά θα αρχίσουμε να εναλλάσσουμε αν κρατήσει για ώρα αυτή η συμμετοχική διάθεση ε, να εναλλάσσουμε συνομιλητέ. Προ το παρόν δεν είναι υποχρεωτικό. Σήμερα δεν είναι καλά και σώνη η εκπομπή συμμετοχή. Αύριο βράδυ όμω θα είναι. Σα λέω από τώρα ότι αύριο το βράδυ, μετά τη λήξη όλη τη αγωνιστική, εκεί γύρω στι 9.30 και πάλι, θα βρεθούμε και αυτή τη φορά θέλω τη συμμετοχή σα απαραίτητο. Γι' αυτό σήμερα θα με βοηθήσετε πολύ όσοι θα εκφράσετε επιθυμία για να κάνουμε αυτέ τι συνδέσει. Ήδη με τον Πέτρο τα πάμε αρκετά καλά, αλλά άλλο μόνοι μα και άλλο με παρέα. Λοιπόν, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να πάρω μια μικρή ανάσα για πολύ λίγο. Με τον Πέτρο εδώ θα επανέλθω αμέσως μετά για να κάνουμε κουβέντα και στοιχηματικού χαρακτήρα, αλλά και συζήτηση με εσά. Ξαναλέω, θέλω να μείνει η κουβέντα στον ΠΑΟΚ και θέλω να τοποθετηθείτε εσείς. Και εσεί. Εγώ έ, έδωσα τι βασικέ κατευθύνσει σήμερα τη θέση μου και των σκέψεών μου. Περιμένω όμω και εσά. Σε λίγο. Θα είμαστε και πάλι εδώ. Μην φύγει κανεί. Στρέφουμε. Ακούτε και μάλλον δεν ακούτε μόνο Παρακολουθείτε Είναι πολλά χρόνια η συνήθεια του ακούτε Και θα πρέπει να την μπαλέψω από εδώ και πέρα Λοιπόν παρακολουθείτε uh, Fast Attack στο Fat Games Live Το επίσημο κανάλι Του Fat Games στο YouTube Βεβαίως παρακολουθείτε την εκπομπή Στοντανά και από το fatgames.gr uh, Και uh, Ο Νίκος Τζαζαράς Είναι εδώ στο στούνιο του Fat Games Ο Πέτρος Απαλάκης είναι συνδεδεμένος ζωντανά μαζί μας από το στούντιο ε, του Πέτρου Απαλάκη. Εντάξει, θα μην υπερβάλλουμε, ο Πέτρος είναι, από, Α, την είναι έδρα, και... από την έδρα του, που είναι το σπίτι του και γραφείο του αυτόν τον καιρό. Και το οποίο σπίτι και γραφείο του Πέτρου είναι και η πηγή των προγνωστικών που ε, ετοιμάζει και δίνει κυρίως μέσα από την αρένα press ε, και έχουν και μεγάλες επιτυχίες ε, τα μονά αποδεκτά στα οποία ο Πέτρος Απαλάκης ο εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιμένει και πιέζει και ειδικεύεται και προτείνει και βεβαίως τώρα που άρχισαν έτσι και ε, υπάρχουν και οι επίσημες εταιρείες του διαδικτύου που δραστηριοποιούνται κανονικά στην Ελλάδα αλλά και ο ΠΑΠ άρχισε να βάζει περισσότερα μονά αποδεκτά έχουν και μεγαλύτερη αξία. Πέτρο, ε, για το Σαββατοκύριακο αυτό τι είχε δώσει, δεν σε παρακολούθησα. Σαββατοκύριακο είχε, κοίταξε, αυτή την εποχή πάνε πολύ καλά στη Γαλλία τα, τα Άντερ. Είναι κάποιε χώρε δηλαδή, οι οποίε άμα τι ακολουθήσει, όπω είναι η Β' Γαλλία και η Α' Γαλλία, ε, έχει αρκετά Άντερ. Εκεί είναι πολλά πετυχημένα. Ε, όπω και ασχολούμαι κυρίω και με αμερικάνικα σπόρο, όπω είναι το Μπέσμπορ και το hockey. Ξέρω καλά, βέβαια τα οποία έχουν και αυτά μια λογική στοιχηματική, μπορεί βέβαια δεν να μην έχουν τη ζωντάνια του ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως όταν μιλάμε για στοίχημα μιλάμε και για χρήματα. Οπότε από όπου και αν κερδίσουμε το κέρδος είναι ευπρόσδεκτο. Βεβαίω. Και, και, εκεί τα πάμε καλά και είναι πιο εύκολα σε εισαγωγικά η λέξη εύκολα, διότι δεν έχουν ισοπαλία τα Αμερικάνικα σπόρ οπότε μας ευνοούν ναι. και αυτά. Ε, δυσκολία έχει, όπως και εσύ καταλαβαίνεις, το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι αν υπόλθει, τι να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός, τι μπορούσε να ποντάρει κάποιο. Εξαιρουμένο του διπλού, βέβαια. Εξαιρουμένο του άσο ή διπλό τελικό, να λέμε καλύτερα. Έτσι, έτσι. Εντάξει, αυτό ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να παίξει κανεί, αλλά ποιο το έπαιξε. Έτσι. Τώρα, α, αν ξεφύγουμε όμω από τα πονηρά τη υπόθεση, μπορούμε να θυμηθούμε, μάλλον να θυμίσω εγώ για την ακρίβεια, ε, όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανθρακικό. Ε, ότι τους τελευταίους, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει χάσει ο πανθρακικό μέσα στη λεωφορο μαλιστα Μάλιστα, κέρδισε πέρσι ένα-δύο και πέρσι είχε φέρει ο παλιά ένα-ένα. Mm -hmm. Αυτό είναι μια σκέψη λίγο στοιχηματική, βέβαια, έτσι. Βοηθάει mm -hmm. περισσότερο στοιχηματικά. Δεν θα αλλάξουμε το ρού του αγώνα εμεί στο πρωτάθλημα. Αν και όπω βλέπουν όλοι, δεν μα έχει πει. Προσωπικά δεν με έχει πει εμένα ο Παναθρακτικό. Ναι, δηλαδή. Άρα ε, καλό θα ήταν να μην τρέξουν όλοι να παίξουν κάποιοι τον το, το, το άσο του Παναθηναϊκού. Και για, και για δύο λόγου. Δηλαδή, και για έναν λόγο που ε, νομίζουμε ότι μα κυνηγάει. Συγγνώμη, ναι, δεν λε δε πώς... δηλαδή ε, χ με κάλυψη διπλό που λένε κάτι άλλο. Δεν λε ούτε αυτό. Όχι. Ε, ε, αυτό. Το στοίχημα ξέρει δεν, δεν είναι μόνο αυτό που παίζουμε, είναι και αυτό που δεν παίζουμε. Σωστά. Και αυτό είναι Βεβαίω. Το να προλάβει να μην παίξει, να σκεφτεί να μην παίξει κάτι που τελικά δεν έχει σημασία τι θα γίνει. Με την ευκαιρία που έχουμε τον Πέτρο τώρα και μιλάμε για στοίχημα, και σιγά σιγά θα μαθαίνετε και από εδώ και τη φιλοσοφία του, ε, τη στοιχηματική, να σα πω ότι ο Πέτρο θα συμμετέχει καταρχά σε μια εκπομπή που προγραμματίζει να τελειώσουν οι δοκιμαστικέ εκπομπέ, η οποία θα βγαίνει κάθε Παρασκευή ε, από εδώ, η οποία θα είναι το, το pre-game του Σαββατοκύριακου αυτή η εκπομπή. Και βεβαίω θα δίνουμε προγνωστικά ενδεχομένω από την ερχόμενη εβδομάδα να αρχίσουμε σε δοκιμαστικά πλαίσια. Ε, σε αυτή την εκπομπή να φιλοξενείται ο Πέτρο, ο οποίο θα μα δίνει τα προγνωστικά του για Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίω την Κυριακή το βράδυ για να κάνουμε μαζί ταμείο, να τραβάμε γραμμή και να δούμε τι κάναμε, τι καταφέραμε, τι βρήκαμε, τι χάσαμε. Ε, ο Πέτρο, ο οποίο είναι συνεργάτη του fatgames.gr και ο οποίο είναι και συνεργάτη του FanGames live και ο οποίο. Όχι πολύ αργότερα θα έχει και μια αμυγό στοιχηματική εκπομπή. Φιλοδοξούμε στο Βαντζέιν Live Αλλά μέχρι τότε θα τον έχουμε εδώ για να μας διαφωτίζει. Πέτρο μου, με συγχωρείτε που σε διέκοψα. Συνέχισε. Όχι, κανένα πρόβλημα. Είς, έτσι αμ' αρέσουν αυτά τα time out. Yeah. Για να ξεκουράζεται και το αυτή του ακροατή, υπό την έννοια ότι το στοίχημα. να μην μπαίνουμε πολύ βαθιά στο στοίχημα από την αρχή. Αυτό ήθελα να πω με λίγα λεπτά. Yeah. Τέλο πάντων. Ε, ένα ακόμα για να μην τρώει και πολύ την ώρα και να ξαναγυρίσουμε και στον ΠΑΟΚ, ένα ακόμα τέτοιο παιχνίδι αύριο είναι αυτό ανάμεσα στην Τζένοα και στη Ρώμα. Ναι. Ε, όπου να το, το, το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι θυμούνται, παίζουν σύμφωνα με τα ονόματα ή την τελευταία εικόνα που έχουν από μια ομάδα. Ναι, μεν η Ρώμα είναι δεύτερη πίσω από τη Ιουβέννουσα, αλλά και η Τζένοα είναι τρίτη πίσω από τη Ρώμα. Και μάλιστα και οι δύο ομάδε αυτέ έχουν από δύο ήττε, και η Τζένοα και η Ρώμα. Ε, με την Τζένο να μην έχει χάσει επί εννέα συνεχόμενα παιχνίδια. Mm -hmm. Οπότε, καλό θα ήταν να μην τρέξουν όλοι και πέσουν με τα μούτρα ή τέλο πάντων να ασποντάρουν Ρώμα, αλλά όχι ένα σωρό λεφτά. Έχει σημασία αυτό. Ναι. Πιο πολύ το υπενθυμίζω δηλαδή παρά κάνω πρόταση. Ωραία. Δε, ε, δεν κάνει πρόταση για λόγου ποσοστού, φαντάζομαι. Ε, ναι, κοίταξε. Δεν μ' αρέσει. Ε, δεν μου αρέσει να παίζω διπλές ευκαιρίες, ε, διπλή επιλογή. Δηλαδή να πω τι, ή βάλτε άσο τη Τζένοα ή χει τη Ρώμα, δεν είναι πρόταση. Αυτή είναι δύο προτάσει. Ναι. Μοιράζει τα χρήματά σου. Και επειδή δεν θέλω να παίξω κάτι τέτοιο, ούτε είμαι σίγουρο ότι η Τζένοα ή θα κερδίσει ή θα έρθει η ισοπαλία, ε, η μόνη σιγουριά μου είναι και με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι δεν είναι τόσο άνετο το διπλό τη Ρώμα. Αν τελικά βγει, επιμένω. Ναι. Ό,τι ο δηλαδή σε περίπτωση που δεν βγει. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν για να ανακεφαλαιώσω, δηλαδή, τι κρατάμε τώρα για αύριο από αυτά που είπε, μια που σε βρήκαμε εδώ, μήπω βάλουμε και κανένα χριστουγεννιάτικο, προχριστουγεννιάτικο ε, δώρο στη τσέπη. Τι κρατάμε. Κρατάμε ότι δεν παίζουμε τα, τα κότερά μα και τι βίλε μα στον Παναθηναϊκό και υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ τη Ρώμα. Ωραία. Δεν ξέρω Αλλά πια. θέλουμε να ψάξουμε Καμιά έκπληξη εκεί μπορεί κάτι να κυνηγήσουμε, λε. Εγώ θα ναι, μπράβο. Σε, και θα ένα, προτιμούσα... σε ένα σύστημα με λάθη, α πούμε. Σε ένα... Θα προτιμούσα πιο πολύ Θα κυνηγούσα την Τζένοα παρά τον Παθρακικό βέβαια έτσι. Okay. Αλλά... Τώρα και κάνα δύο παιχνιδάκια ακόμα. Ναι. Είναι οι φίλοι μα οι Σεντε Σεντετιέν και οι Νη. Πάλι γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι και μονό αποδεκτό. Ε, νομίζω και, και σε αυτό το παιχνίδι το Άντερ κάτω από 2,5 δηλαδή είναι... έχει μεγάλο ποσοστό όπως επίσης και το μεσημεριανό παιχνίδι που γίνεται στην Ισπανία ναι. τη δεύτερη κατηγορία, ο, Σασούνα Βαγιαδολίδ και εκεί θα μπουν λίγα τέρματα γιατί έτσι είναι συνηθισμένε αυτές οι ομάδες ναι. ε, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη Ωραία, Άντερ δηλαδή Άντερ, Άντερ λοιπόν η ο Σασούνα με τη Βαγιαδολίδ Άντερ και η Νίσ με τη Σεντετιέν Εδώ θα είμαστε και αύριο να δούμε τι καταφέραμε από αυτά νομίζω φτάνουν τώρα για... Άλλωστε τη το... το Κυριακή το κουπόνι είναι το φτωχότερο έτσι, από του τριημέρου, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είναι από τη μέρα, του το Σαββάτου πάντω είναι σίγουρα φτωχότερο. Ε, βλέπω τον Ηλία. Ηλία, είσαι στην παρέα να σε καλέσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Αν είσαι έτοιμο, θέλω να γραπτώ μήνυμα στο Skype και αυτό ισχύει για όλου. Θέλω σιγά σιγά να βγάζω εδώ στην, ε, ε σε ομαδική κλίση να μπορούμε να βάζουμε παράθυρα και να τα δοκιμάζουμε. Θέλω λοιπόν το φίλο μου τον Ηλία τον Γούναρη, ο οποίος είναι από μακριά και όσο πιο μακριά τόσο πιο καλά για τις δοκιμές μας και για τα τεχνικά μας. Θέλω να με επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ συνδεδεμένος με την παρέα και δεν είναι από νωρίτερα αυτά που βλέπω. Ηλία μου, κάνε μου σου παρακαλώ μια επιβεβαίωση. Πες μου ότι ε, θέλει όντω να συμμετέχεις στην εκπομπή. Είχαμε μιλήσει από χθε για να σε βάλω στη συζήτηση μαζί με τον Πέτρο. Να πω ότι για όλους υπάρχει η δυνατότητα έτσι και θέλουν να συμμετέχουν ε, ανοιχτοί. Μπαίνετε στο Skype, με ψάχνετε Νίκος Τζαντζαράς με λατινικά στοιχεία. Ε, μου ζητάτε να σας βάλω στις επαφές και σε λίγο είστε στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος ο οποίος γράφει, συγγνώμη για να καταλάβουμε τι γίνεται, δεκάτου και δεν έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν ακόμα. Θα πέσει πολύ γιούχα παιδιά και θα τους πάρει μπάλα όλους. Φυσικά κάποιοι, μου μου έλεγε, θα σπεύσουν να καλύψουν μερικού. Δεν θα καλυφθεί κανένας αυτή τη φορά. Το λέω και το φωνάζω για να μην έχουμε ε, ζητήματα. Γεια σου Πάρη. Καλησπέρα. Άγγελε, άστα τα καβούρια. Παραμύθι είναι ότι έχει καβούρια ο Ιβάν στις τσέπες. Γιατί αν δεις τους συσολογισμούς των τελευταίων δύο ετών... Ε, τα λεφτά αυτά έχουν μπει δεν είναι συζητητά δεν είναι μιλητά εντάξει καλησπέρα και σε όλους τους υπολείπους τα μηνύματα σας είπα ότι έρχονται εδώ γραπτός από τη σελίδα μας στο facebook και τα βλέπετε κι εσείς να περνούν ε, από τα ε, από μπροστά σας στις οθόνες σας τον Πέτρο κάνω διάφορα εκεί και τον ταρακουνώ όχι νομίζω ότι δεν θα πάμε σήμερα σε επικοινωνία με το Skype, γιατί έχω πολλού ντροπαλού εδώ πέρα. Είναι όλοι ε, στη κουβέντα συνδεδεμένοι. Έχει καμιά ε, 100 ανθρώπους. Γιώργο μου, Γεωργιάδη, συμπτωματικά βλέπω το μήνυμά σου εδώ. Αλλά ε, είναι συμπτωματικό αυτό. Για να μπορώ να βλέπω τα μηνύματά σου, πρέπει να μπει στο Facebook στη σελίδα του Fan Games. Με ρωτάει λοιπόν ο Γιώργο. Ένα σχόλιο για το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Όσο και να το βλέπω, δεν ξέρω αν θα το πω στη μένω. Φαίνεται σε άλλη κάμερα να κοντράρει. Εσύ πώ το είδε. Τι να δω, ρε, Γιώργο, και τι να συζητήσω. Ξαναλέω εδώ, έχουμε 16 που είναι στο δικαστήριο και οι δύο από αυτού παίζουν σήμερα οι ομάδε του. Φέρνουν διπλό ημίχρονο άσο τελικό και εμεί πρέπει να βρούμε αν φταίει αν δεν φταίει κάτι. Δεν θέλω να το βρω εγώ, το βρουν δικαστέ. Δεν έσκησε. Ε, τα ρούχα του ο Κορέας ψάχνοντας δυόμιση χρόνια αυτή την ιστορία για να πω εγώ και εσύ τι γίνεται. Λοιπόν υπάρχουν, υπάρχουν οι φάκελοι, υπάρχουν κατατεθειμένα όλα. Αυτοί οι δύο τύποι είναι ο Κομπότης και ο Μαρινάκης να πάνε να τους βρουν, να τους ρωτήσουν. Δεν ξέρω δηλαδή τι να πω εγώ, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Εγώ είμαι από δύο χωριά, δεν είμαι απλώς χωριάτης, είμαι διπλός χωριάτης. Τόσο που καταλαβαίνω, τόσο λέω. Εδώ υπάρχει εισαγγελέα, υπάρχει έρευνα, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Τώρα θα τα βρούμε αυτά. Είναι καινούρια είναι αυτά. Όχι, δεν είναι καινούρια. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου το Σάκη, ο οποίο λέει ότι με βλέπει μαζί με τον πιτσερικά του το Γιάννη και του έχει κάνει εντύπωση στο νέο μέσο επικοινωνία και περιμένει ένα χαιρετισμό. Χαιρετισμό στο Γιάννάκη και σε σένα Σάκη, σας βλέπω στο YouTube παιδιά Καταφέρω και κάνω μια πατέντα τώρα Αλλά ξέρετε επειδή τα μάτια μου είναι δύο Και αυτά που πρέπει να παρακολουθώ Στη διάρκεια τέτοιων εκπομπών είναι καμιά 70 Για να με διευκολύνετε Θέλω τα μηνυματάκια σας να τα στέλνετε στο Facebook Ξέρω είναι πολύ βολικό για σας Που παρακολουθείτε από το YouTube Αλλά μπορείτε κάλλιστα να πάρετε την οθόνη Είτε από το YouTube είτε από το Fat Games Να την κάνετε μικρή, να την έχετε μαζί σας και να ανοίγετε και το Facebook που ξέρω ότι ώρε βολτάρετε και να μιλάμε και από εκεί. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Παρότι το YouTube δεν βγάζει ποτέ live πώ είναι εκείνη την ώρα, δείχνει μια εκτίμηση γιατί είναι ε, και από άλλε πηγέ οι άνθρωποι που παρακολουθούν. Είναι και από το Fight Games και αυτού όλου του προσθέτει αργότερα. Αλλά βλέπω ότι είναι και πάλι εκατοντάδε συνδεδεμένοι. 66 είναι διαρκώ τώρα στο YouTube μόνο και άλλοι τόσοι και παραπάνω είναι στο Fat Games. Επειδή όλοι λοιπόν έχετε τη διάθεση να σχολιάζετε και επειδή θέλω τα μηνύματά σας να περνούν στον αέρα, θα ήθελα να το κάνετε αυτό μέσα από τη σελίδα μας στο Fat Games, στο Facebook, facebook.com, κάθετος, fatgames.gr. Εκεί τα σχόλιά σας έρχονται και μπροστά μου απευθείας και κυρίως έρχονται μπροστά στην οθόνη αμέσως, που είναι και το καλύτερο για να μπορείτε να προβάλλετε να μπορώ να προβάλλω αυτά που μου στέλνετε και να τα βλέπουν και οι άλλοι και έτσι η συζήτηση να γίνεται ε, καλύτερα αυτόματη και δημόσια. Αυτό είναι ο τρόπος και η μεθοδολογία. Στην πορεία όπως παρακολουθείτε όσοι από εσά και είστε αρκετοί είστε μαζί μου σε αυτή την ιστορία βήμα-βήμα ε, κάθε μέρα και κάτι καινούργιο κουμπώνει και κάθε μέρα κάτι γίνεται καλύτερα από ό,τι γινόταν την προηγούμενη. Λοιπόν, έτσι θα προχωρήσουμε ακόμα λίγο καιρό. Θα εκμεταλλευτούμε την περίοδο των γιορτών και θα κάνουμε αρκετέ δοκιμαστικέ εκπομπέ, σαν κι αυτήν εδώ. Ε, όταν μπούμε στο Γενάρη, οι δοκιμέ τελειώνουν και η επικοινωνία μα θα είναι καθημερινή, σταθερή και σίγουρη από εδώ, με τι διαδικασίε και τι φόρμουλε που τώρα όλοι μα σετάρουμε και ε, ρυθμίζουμε. Θέλω να στείλω χαιρετισμού σε πάρα πολλού φίλου, οι οποίοι ξέρω ότι εδώ και μέρε, εδώ και εβδομάδε έχουν αρχίσει και οργανώνονται. Και πήραν, βάλαν τι καμερούλε του και πήραν τα μικροφωνάκια τους και τα ακουστικά του κλπ. Παιδιά, αυτά είναι όλα καλά, αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι κουράγιο. Ξέρετε, η επικοινωνία αυτή και όχι η επικοινωνία η κρυφή, η ανώνυμη είναι πολύ καλύτερη διότι όταν είναι φανερή η φάτσα σου κάπου, όταν ξέρουμε ποιος είσαι, οι τοποθετήσεις γίνονται αφού βουτήξει κανείς τη γλώσσα μέσα στο μυαλό. Και αυτό το ίδιο στην επικοινωνία, όλοι αυτοί που κάνουμε παρέα, τι θέλουμε. Το ξέρω, ξέρω ποιοι είστε, ξέρετε ποιος είμαι, σας στέλνω εδώ στο Skype. Σας στέλνω ζωντανά, σας στέλνω με τη φάτσα σας, σας στέλνω με το όνομά σας. Βεβαίως, Υπάρχει δυνατότητα να βγείτε και χωρί να φαίνεται με την κάμερα κλειστή και να ακούγεστε μόνο. Δεν είναι το ίδιο ωραίο. Είναι καλύτερο να μπορούμε να φανούμε. Που την ώρα που έβγαλα εγώ τα μούτρα μου, δεν βλέπω κανένα λόγο να μην βγάλετε και εσεί τα δικά σα. Οι περισσότεροι έχετε πιο χαριτωμένα μούτρα από τα δικά μου. Να τα λέμε αυτά. Πέτρο μου, δεν ξέρω, θε να κλείσουμε. Ό,τι θέλει και... εσύ. Ό, παρέα, παρέα ψάχνω. Παρέα εσύ. Καλά, ωραία, εντάξει, δεν είναι απλώς να, να κλείσουμε. Κάτσε να σε βολέψω στο παράθυρο γιατί σε έβαλα στη μέση, σε έβαλα, τη, σε έβαλα πάνω στο, στο χώρισμα τη μύτη σου. Λοιπόν, ε, επειδή η ώρα πήγε 11 παρατέταρτο και επειδή πολύ θα ήθελα να συνεχίσουμε σήμερα παραπάνω αλλά θέλω να συνεχίσω εδώ εργασίες να πω ότι για όλου όσοι παρακολουθήσατε σήμερα ε, αύριο ξανά εγώ και ο Πέτρος θα είμαστε εδώ αφού τελειώσουν τα παιχνίδια, αφού τελειώσει η αγωνιστική, δηλαδή ε, γύρω σε 9.30-10, βεβαίως θα υπάρχει ανάρτηση στο Facebook, μέσα από την ομάδα και μέσα από τη σελίδα θα μάθετε την ακριβή έναρξη. Ε, θυμίζω τρία πράγματα. Πρώτον, έχουμε δοκιμαστικές εκπομπές στο Fat Games Live, Αυτέ θα συνεχιστούν όλο το Δεκέμβρη και το πρώτο δεκαπεθήμερο του Γενάρη, κατά τα φαινόμενα. Αμέσω μετά ξεκινά κανονική ροή εκπομπών. Δεύτερον, τα εργαλεία για να συμμετέχετε είναι το Skype. Βρείτε με, Νίκο Τζατζαρά, με λατινικά στοιχεία. Αύριο η κουβέντα θα πάει μέχρι πιο αργά. Οπότε σα στέλνω ε, και αύριο εκεί. Δεν μου κάνατε το χατήρι σήμερα. Σα είδα, ήσασταν πολύ συνδεδεμένοι, αλλά δεν μου κάνατε το χατήρι να μπείτε να συμμετέχετε να δοκιμάσω τα διπλά μου παράθυρα και τα τριπλά μου παράφερα, και όλα τα υπόλοιπα και θα σας κρατήσω κακία αύριο αν το ξέρετε. Σας το λέω από τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λοιπόν το Skype είναι το άλλο εργαλείο. Είναι το εργαλείο της συμμετοχής στην εκπομπή με εικόνα και ήχο της κατάθεσης των απόψεών σας δηλαδή. Το γραπτό εργαλείο είναι η σελίδα μου στο facebook, η σελίδα μου στο facebook είναι στη διεύθυνση ε, facebook.com-fatgames.gr από εκεί επικοινωνούμε με τα μηνύματά μας χαιρετίσματα και στο Jimmy που μου λέει ότι θέλουμε τέσσερις παίκτες και διάφορα άλλα στο youtube όπως σας είπα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να περάσω τα μηνύματα και να τα έχουμε εδώ να τα δουν και να τα απολαύσουν και οι υπόλοιποι ε, οργανωθείτε Βάλτε με στις επαφές σας στο Skype Κάντε like στη σελίδα Στο Facebook Εγγραφείτε στο κανάλι στο YouTube Που είναι σημαντικό για να μπορώ να σας ενημερώνω mm. και από εκεί Να παίρνετε ειδοποιήσεις για το πότε ξεκινούν οι εκπομπές και λοιπά Χτύπησα το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν το καταλάβατε Λοιπόν, ε, για να είστε συνδεδεμένοι και σε ανοιχτή γραμμή με τις δραστηριότητε του καναλιού και σας υπόσχομαι ότι το επόμενο διάστημα όλα θα είναι ε, καλύτερα εδώ στην επικοινωνία μα. Δεν είμαι βέβαιο αν θα είναι καλύτερα και ποδοσφαιρικά. Είπα τι ανησυχίε μου. Σήμερα βάλεσα ένα καμπανάκι γιατί δεν μ' αρέσουν οι τηλεφωνικέ επικοινωνίε που έχω εδώ και δύο μέρε. Δεν μ' αρέσει το κλίμα. Ήθελα να κάνω μια προειδοποίηση προ άπαντε ότι αυτή τη φορά δεν θα γλιτώσει κανεί το ανάθεμα γιατί δεν μα νοιάζει. κανέναν δεν νοιάζει να βρούμε ποιο φταίει. Μα νοιάζει να μην φταίει κανένα, αλλά να προοδεύει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θερμέ ευχαριστίε που ήσασταν εδώ. Πέτρο μου, αύριο γύρω στι 9.30. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά και σένα σε ευχαριστώ πολύ. Να καληνύχτησω και εγώ με τη σειρά μου. Να είσαι καλά, για χαρά. Αυτά λοιπόν για τον Πέτρο τον Απαλάκη. Ξαναλέω ότι η επικοινωνία μας θα συνεχιστεί <Τι>... αύριο. Με μια εκπομπή πολύ ωραία αυτή τη φορά, ε, έτσι τη σχεδιάζω ε, γύρω στις 9.30 λέω να ξεκινήσει, το πολύ πολύ να ξεκινήσει κατά τις 10, .00. να καλυσπερίσω τον Μπόλ, ο οποίος μπήκε στις επαφές. Ε, Παύλο μου, αν έρχω σου λίγο νωρίτερα θα σέβαζα στον αέρα και με τον ε, Πέτρο, έβρυ και σε σένα που σε είδα να έρχεσαι αργά θα σέβαζα στο Λούκι. Ε, θα τα αφήσουμε όλα αυτά για αύριο όμως συνηθίστε σιγά σιγά τις φόρμουλες της επικοινωνίας μας συνηθίστε σιγά σιγά τις διαδρομές της επικοινωνίας μας το, τη σελίδα του facebook το skype, το κανάλι του youtube να τριφτούμε δεν θα μου πάρει πάνω από ένα μήνα ε, να ετοιμάσω τις καθημερινές κανονικές ε, εκπομπές και παραγωγές με τις οποίες θα επικοινωνούμε από εδώ αυτό το μήνα όλο σας θέλω συμμετόχους θέλω τη βοήθειά σας διότι οι δοκιμαστικές εκπομπές έχουν χαρακτήρα να ε, τεστάρουν όλα τα ε, όλες τις φόρμουλες που θα χρησιμοποιηθούν στις ζωντανές εκπομπές και χωρίς τη δικιά σας βοήθεια αυτό δεν μπορεί να γίνει εφικτό νομίζω ότι κάπου εδώ Μπορώ να σας καληνυχτήσω, είμαστε μαζί για σχεδόν μια μισή ώρα, κοντεύει 11, να περάσετε ένα ωραίο βράδυ Σαββάτου και να έχετε το νου σας, να έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας, ξαναλέω, αύριο, λίγο μετά τις 9.30 και μισή, θα το επαναλάβουμε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.